Πολύτιμο όπλο στα χέρια της επιστημονικής κοινότητας αποτελούν οι επεμβάσεις καρδιάς, οι οποίες έχουν μειώσει κατακόρυφα τη θνητότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα. 25.000 εμφράγματα καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, με τα ποσοστά στην Κρήτη να κινούνται κοντά στο μέσο όρο. Αν και μέχρι σήμερα αποτελούσαν μεγάλη απειλή, η θνητότητα έχει μειωθεί αισθητά. Έχουμε σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Έχει μειωθεί η θνητότητα του εμφράγματος από 30 με 40% που ήταν πριν μερικές δεκαετίες στο 7% στα ελληνικά νοσοκομεία. Και βέβαια γίνονται και όλες οι επεμβάσεις αυτών των βαλβίδων, όπου έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο ποσοστό τη εγχειρήση ανοιχτή καρδιά. Σωτήρια είναι η πρόσφορα του μοναδικού αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο δημόσιο τομέα τη Κρήτη μέσω τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων τη καρδιά. Κάνουμε γύρω σε περίπου 3.500 στεφανιογραφίε. Στεφανιογραφία είναι μια διαγνωστική μέθοδο και μέσω τη στεφανιογραφία διαγνώσουμε στεφανία νόσο και κάνουμε γύρω σε περίπου 1.000 επεμβάσει το χρόνο. Σε ένα πληθυσμό 600.000 νομίζω ότι είμαστε μέσα στα ποσοστά στεφανίας νόσου που αποδεικνύεται ότι είμαστε στα ίδια ποσοστά που είναι σε όλη την Ελλάδα. Όπως τονίστηκε στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας, βασικός στόχος των επιστημόνων παραμένουν οι λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι και η γρήγορη επαναφορά των ασθενών μετά από επεμβάσεις καρδιάς στην καθημερινότητά τους. Ένα σημαντικό αριθμό ασθενών που παλαιότερα χειρουργούντο, κάνανε επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς και όσον αφορά τα στεφανία αγγεία, τα bypass τα λεγόμενα, και όσον αφορά τις βαλβίδες, τώρα τους χειριζόμαστε εμείς διαδερμικά ή ελάχιστα επεμβατικά, που σημαίνει ότι δεν ανοίγεται θώρακας, οι ασθενείς δεν διασωληνώνονται, κινητοποιούνται γρήγορα. Αυτό που στοχεύουμε είναι η γρήγορη ανάρρωση. Οι περισσότεροι ασθενείς μετά από επέμβαση στα στεφανία βγαίνουν με έμφραγμα και επέμβαση βγαίνουν την τρίτη μέρα. Με επέμβαση που κάνουν βγαίνουν την ίδια μέρα. Το ίδιο γίνεται και με τις βαλβίδες. Το επίπεδο της θεραπείας της στεφανίας νόσου και διάγνωσης της στεφανίας νόσου στην Κρήτη είναι στο ίδιο επίπεδο και απολαμβάνει ο κρητικός λαός το ίδιο επίπεδο υγείας που απολαμβάνει στην Ελλάδα και τις αντιμετώπισε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και νέες μεθόδους και τεχνικές στην απεικόνιση, τη φυσιολογία και τη φαρμακολογία, ενώ παράλληλα διεξήχθηκε νοσηλευτική ημερίδα.